Εκεί. Ακούσατε, εγώ δεν θα σχολιάσω κανένας την πρωτοβουλία και την προσωπική του άποψη και πεποίθηση. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία 4 χρόνια ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο, το οποίο ξεκίνησε από μηδενική βάση, δεν υπήρχε τίποτα πριν 4 χρόνια το αναλάβαμε, παρόλο που όλοι βλέπανε λόγω των εξελίξεων ότι σταδιακά η ελληνική παραγωγή μειώνεται. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είχε κάνει τίποτα. Ήρθε ο Γιώργος Κασαπίδης εδώ, ανέλαβε να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο αυτής της περιοχής, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σήμερα όμως που μιλάμε και με τους υπόλοιπους καλούς συνεδέλφους εδώ πέρα, ήταν ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Μεταφορών, με τον οποίο κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Προωθήσαμε το υδρογόνο, νομοθέτησε το υδρογόνο, εγκαινιάσαμε το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στην Ελλάδα, στο Δημόπλητο, και τώρα εδώ, περιφερειακός ο Γιώργος Κασαπίδης, πρόκειται ένα νέο πρατήριο να θέσει λειτουργία το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, τέθηκαν όλες οι βάσεις τα 4 χρόνια σε ρυθμιστικό επίπεδο, σε επίπεδο κινήτρων, ώστε να μπορέσει σήμερα η Δυτική Μακεδονία να κοιτά το μέλλον με αισιοδοξία. Γιατί έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και έχουμε εξασφαλίσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματικά θα αλλάξουν το πρόσωπο και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά λέτε, κύριε Σαμανατίδη, και η μεγάλη ομάδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μην με ζητάτε να κρίνω ανθρώπους που δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω ότι έχει σχεδιάσει η κυβέρνησή μας. Ποια είναι η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη, με τον Γιώργο του Κασαπίδη, πώς αυτό έχει εξελιχθεί, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εδώ έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από την αρχή, έχουν ξεκινήσει αυτά και τώρα είμαστε στη φάση υλοποίηση.